Φίλες και φίλοι, 10 παρά 10 πάει η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, ΟΤΑ, είναι ο κύριος Λιάγκος Θωμάς. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Μ' ακούτε, πρόεδρε? Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, συγγνώμη. Άργησα εγώ να κάνω εδώ κάτι, να πατήσω το κουμπάκι που λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούσαμε προχθές το Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο να έτσι κάνει αναφορά στο θέμα καθαριότητας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλά παράπονα, μπαίνω μέσα στο ψητό, στο θέμα δηλαδή, όσον αφορά τη μετακίνηση κάδων από το ένα μέρος στο άλλο. Οι άνθρωποι ψάχνουν τους κάδους και αυτό που μας έκανε εντύπωση και το σχολιάσαμε ήταν ότι ο κάδος κόλλησε στο απορριμματοφόρο και δεν κατάλαβε ο εργαζόμενος, τέλος πάντων, που ήταν στο συγκεκριμένο φορτηγό, πώς βρέθηκε ο κάδος και πήγε στην ΑΓΡΕΚ. Εξαφανίστηκε ο κάδος. Εν πάση περιπτώσει, τι συμβαίνει στην καθαριότητα, κύριε Πρόεδρε? Καλημέρα στους ακροατές σας. Με έκπληξη άκουσα και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Και η εντύπωση που έλαβα εγώ στο τέλος της τοποθέτησής του ήταν ότι ουσιαστικά μετά το τρίμηνο φταίει η υπηρεσία για το ότι η πόλη δεν είναι όσο καθαρή θα θέλαν ή θα έπρεπε να είναι. Mm. Τα προβλήματα ξεκινάνε ουσιαστικά από την έλλειψη του προσωπικού. Mm. Έτσι, αυτή τη στιγμή δουλεύουν 6 οδηγοί, 6 απορριμματοφόρα με 12 συνοδούς εργάτες από πίσω. Τα παιδιά δουλεύουν σχεδόν 2 χρόνια χωρίς ρεπά και άδειες, έχουν φτάξει τα όρια τους. Τον Φεβρουάριο υπήρχαν κάποιοι συμβασιούχοι, οκτάμινοι που λέμε, οι οποίοι τελείωσε η σύμβασή τους και φύγανε. Είχε ζητήσει η υπηρεσία με αίτημά της άμεσα να προσδιοριστούν κάποια δίμηνα, τα οποία προσδιορίστηκαν 4-5 άτομα και φυσικά πήγε μονάχα ένα στην καθαριότητα, τα υπόλοιπα είχαν πάει στην αρχαιολογία. Και από εκεί και πέρα, αυτό το διάστημα που συνέπεσε με την αρχή των εορτών του Πάσχα που άρχισε και υπήρχε ο φόρτος εργασίας, θα μπορούσε και η υπηρεσία έστω να βγάλει και ένα απορριμματοφόρο παραπάνω ή έστω να μπορέσει να πάρουν κάποια ρεπά ή κάποιες άδειες. Όσον αφορά τους κάδους. Ένα-ένα όμως να τα πάρουμε για να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αυτό είναι διαχρονικό θέμα. Δηλαδή είναι διαχρονικό θέμα, όμως πρέπει να λυθεί. Ναι, που μιλάμε με αντιδημάρχους και μαζί σας, η έλλειψη προσωπικού είναι ένα σοβαρό θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί βλέπω και νέες κοπέλες τώρα πάλι και είναι στους δρόμους για να μας καθαρίζουν τα απορρίμματα που πετάμε εμείς στους δρόμους. Πόσες είναι οι ανάγκες, εν πάση περιπτώσει, περίπου, στην καθαριότητα, ας πούμε? Γιατί είπατε και κάτι ότι έγιναν προσλήψεις, αλλά αυτοί που προσλήφθησαν πήγανε αλλού. Ζητήθηκε, όπως έχει δικαίωμα η υπηρεσία, σε περιπτώσεις εκτάκτων των αναγκών, να ζητήσει κάποια δίμηνα. Γίνεται μία φορά το χρόνο. Μπορεί κάποιος να προσληφθεί δηλαδή για 2 μήνες, μία φορά το χρόνο. Ωραία, τα παιδιά δηλαδή που είναι τώρα έξω είναι δίμηνα? Όχι. Αυτοί τώρα τα δίμηνα τελειώσανε. Προσληφθήκανε γύρω στο Μάρτιο, τελειώσανε. Χωρίς να τους δούμε. Αυτοί που προσληφθήκαν τώρα είναι με διάφορες ελαστικές μορφές εργασίας που συντηρείται μια κατάσταση, διονύζεται έτσι και δεν υπάρχει. Δηλαδή θα δουλέψουν τώρα, είναι με τον ΟΑΕΔ κάποιες καινούριες κοπέλες με ένα πρόγραμμα το 55-67, το οποίο πρημοδοτεί στην ουσία κάποιους εργαζόμενους που είναι κοντά στη σύνταξη να συμπληρώσουν αίσθημα για να μπορούν να φύγουν. Έτσι. Mm-hmm. Εννοείται ότι οι άνθρωποι αυτοί βοηθάνε. Έτσι. Παρόλο που είναι κοντά στη σύνταξη. Παρόλο που είναι κοντά στη σύνταξη και κάνουν δουλειά, στην ουσία τους βλέπετε προφανώς, έτσι. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν περιπτώσεις αυτές τις μέρες έξω στους δρόμους και καθαρίζουν. Φυσικά. Ναι. Δεν υπάρχουν περιθώρια για κανένα εργαζόμενο, γιατί ακούγεται και αυτό αριστερά-δεξιά, ναι, ότι δουλεύουν λιγότερο ή κάποιες φορές, ας το πούμε, προσπαθούν να κερδίσουν κάποιο χρόνο ή κάνουν παραπάνω διάλειμμα και όλα αυτά. Θα σας τα πω και αυτά. Υπάρχει και ένα φαινόμενο το οποίο έτσι μεγιστοποιεί το πρόβλημα της έλλειψης των εργαζομένων, που ότι πολλοί που ξεκινούν από την καθαριότητα κάποια στιγμή περνούν στα γραφεία. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά τα κενά, να παραμένουν σε αυτό το επίπεδο. Συμβαίνει αυτό, λοιπόν, γιατί κάτι είπατε για αρχαιολογία τώρα, πρόεδρε. Ναι, αυτό με την αρχαιολογία πήγανε, όπως είπα πριν, προσληφθήκανε 4-5 δίμηνα, mm-hmm, και ένας έμεινε στην καθαριότητα και οι υπόλοιποι πήγαν στην αρχαιολογία.
Προφανώς για να καλύψει κάποια ανάγκη. Δηλαδή με ποιο την υπηρεσία στα αρχαιολογία. Δεν ξέρω με ποια δικαιολογία και δεν με απασχολεί. Εμάς μας απασχολεί ό,τι δεν ήταν σε εμάς για να βοηθήσουν το διάστημα που έπρεπε. Έτσι. Πάει αυτό. Το άλλο κομμάτι που αναφέρεται και έχει να κάνει ουσιαστικά με αυτό που λέτε ότι αρκετοί εργαζόμενοι ξεκινάνε από την καθαριότητα, μετά κάνουν μετατάξεις και μένει η καθαριότητα ελλειπής. Ναι. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Αυτό επιτρέπεται? Η νομοθεσία το προβλέπει. Η μετάταξη, η μετακίνηση, γιατί είναι διαφορετική μετάταξη. Μιλάμε τώρα για τη μετατάξη. Ωραία. Ότι κάποιος προσλήφθηκε σαν εργάτης και μετά από 7 χρόνια εφόσον έχει κάποια συγκεκριμένα πτυχία που απαιτούνται για αυτό μια θέση να κάνει μετάταξη. Για τους μόνιμους λέτε τώρα. Για τους μόνιμους ή αορίστου χρόνου. Έτσι. Για τους ορισμένου χρόνου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Προσλαμβάνονται στην ειδικότητα που είναι και εκεί πηγαίνουν. Έτσι. Δηλαδή μετά, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα σε αυτές τις προσλήψεις των εξάμηνων τώρα που είπατε. Μέσω ΑΕΔ. Μέσω ΑΕΔ είναι 2 άτομα, προσληφθήκαν 4 άτομα, τα 2 άτομα έχουν πάει στην καθαριότητα και τα άλλα 2 άτομα έχουν πάει στην τεχνική υπηρεσία. Ναι. Και έτσι μένει η καθαριότητα χωρίς άτομα. Εννοείται πως η τεχνική υπηρεσία χρειάζεται τα άτομα αυτά. Εννοείται πως θα χρειάζεται. Έτσι. Ναι. Ωστόσο, μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό έστω με αυτές τις ελαστικές μορφές εργασίας, προσωπικό που μπορεί να ασχοληθεί με την πυρασφάλεια, με συμβάσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τους 5 μήνες. Έτσι. Μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό για έκτακτες ή πρόσχερες κατεπίγουσες ανάγκες που δεν μπορεί να υπερβεί τους 4 μήνες και κυρίως αφορά χειριστές μηχανημάτων. Έτσι. Για να καλύψουμε τουλάχιστον κάποιες θέσεις στους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει και ο μεγάλος φόρτος εργασίας. Είτε λέγεται στην καθαριότητα, είτε λέγεται σε τεχνικά έργα από αυτεπιστασίας που κάνει ο Δήμος, που φυσικά το καλοκαίρι είναι, υπάρχει ο καιρός ο καλός για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να τα φτιάξουν αυτά. Όπως επίσης είναι και η πυρασφάλεια. Ένα μεγάλο θέμα είναι ότι πρέπει να προσληφθούν από κατανομές, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που υπάρχουν για την πυρασφάλεια, πρέπει να προσληφθούν κάποια άτομα, 4-5 άτομα προβλέπεται, να ασχοληθούν αποκλειστικά με την πυρασφάλεια, διότι όταν συμβεί ένα έκτακτο γεγονός όπως ήταν η φωτιά προχθές, οι εργαζόμενοι που κάλυψαν, ο Δήμος συμμετέχει ενεργά, ωστόσο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην πολιτική προστασία στο κομμάτι που αφορά να συνεπικουρήσουν, να είναι βοηθητικό προσωπικό. Δεν μπαίνουν μέσα στη φωτιά, γιατί προφανώς δεν είναι εκπαιδευμένοι. Έτσι. Το πρόβλημα το μεγάλο δημιουργείται κυρίως με τους οδηγούς, οι οποίοι θα πηγαίνουν νερό με την υδροφόρα. Έχει τύχει και έχουν κάτι και 2-24 ώρα συνεχόμενα. Δεν φεύγουν να πάνε στο σπίτι τους. Κάποια στιγμή όταν τελειώσει αυτό, αυτοί πρέπει να πάνε να ξεκουραστούν, να πάρουν το ρεπό τους. Πέρα ότι παράλληλα από την, όταν συμβαίνει το γεγονός, δεν βρίσκονται στην υπηρεσία της καθαριότητας σαν οδηγοί και έτσι υπολειτουργεί η υπηρεσία, γίνεται συσσόρευση των σκουπιδιών, πρέπει να μαζευτούν μετά. Έχουμε έκτακτη ανάγκη εδώ τώρα, έτσι δεν το συζητώ, οπότε όλοι πάμε και θέλονται. Ναι, εννοείται όλοι πάμε, αλλά το γεγονός της έλλειψης προσωπικού είναι το ίδιο πάντα. Ναι. Φαίνεται περισσότερο όταν συμβαίνουν κάποια ακραία πράγματα. Ναι. Άρα στην πολιτική προστασία λοιπόν ασχολούνται με την πυρασφάλεια, δηλαδή στην πολιτική προστασία οδηγοί κυρίως, οι οποίοι μπορεί να πάνε τις υδροφόρες ας πούμε του Δήμου σε εκεί που χρειάζονται, εκεί που χρειάζεται. Παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί δημιουργούν το θέμα. Στην προσπάθεια λοιπόν της έλλειψης προσωπικού και μέχρι, εφόσον έχουμε ζητήσει και έχουμε κάνει και αιτήματα εμείς και σαν σύλλογος και σε συζητήσεις με τους αντιδημάρχους, το γραφείο προσωπικού, το δήμαρχο, μέχρι να βγουν οι εγκρίσεις τουλάχιστον για να πάρουμε το προσωπικό, έγινε συζήτηση με την υπηρεσία για να πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ένα θέμα ήταν να, κατόπιν συμφωνία της υπηρεσίας, έτσι, η ΚΑΔΗ, εφόσον ήταν διασκορπισμένη σε πολλά σημεία, δηλαδή ας πούμε είχαμε σε μια ευθεία 5 κάδους, αυτοί οι 5 κάδοι να μαζευόταν σε ένα σημείο ώστε να έκανε το απορριμματοφόρο μια στάση και να κέρδιζε περισσότερο χρόνο. Αυτό το αποφασίσατε εσείς οι εργαζόμενοι, ας πούμε? Όχι, έγινε η υπηρεσία σε συνεννόηση με τον αντιδήμαρχο. Εντός υπηρεσίας. Όχι, γιατί θέλω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πολλά παράπονα ότι δεν έχουν μετακινηθεί οι κάδοι, δεν βρίσκουν κάδους εκεί που ήταν τέλος πάντων τοποθετημένοι. Και είπα και το παράδειγμα που κόλλησε, αυτό τουλάχιστον το είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ακούσατε. Κόλλησε ο κάδος και μεταφέρθηκε στην Αγρέα.
άκουσα. Ο Κάδος. Και λέω καλά, δεν σταμάτησε. Δεν μεταφέρει και στην ΑΓΡΕΚ. Ο Κάδος δεν μεταφέρει και στην ΑΓΡΕΚ. Εγώ μεταφέρω τι άκουσα. Το ξέρω και εγώ το ίδιο άκουσα. Ωστόσο, ο Κάδος, γιατί μίλησα και εγώ με τα παιδιά του εργαζόμενου, ο Κάδος πάρθηκε από ένα συγκεκριμένο συνοδοχείο, διότι δεν μπορούσε το απορριμματοφόρο να ανέβει απάνω εκεί που ήταν ο Κάδος να πάρει τα σκουπίδια, διότι παρκάραν τα αυτοκίνητά του οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου. Mm-hmm. Επανειλημμένως είχαν και η υπηρεσία, οι αρμόδιοι προϊστάμενοι και οι οδηγοί, τα παιδιά που ήταν στο απορριμματοφόρο, οι εργαζόμενοι πίσω, είχαν πει εκεί στο ξενοδοχείο: κύριοι, πρέπει να μην μπαίνουν οχήματα εκεί για να μπορέσουμε να ανέβουμε. Πήρανε λοιπόν τον Κάδο και τον πήγανε αλλού. Mm-hmm. Μήπως και ευαισθητοποιηθούν. Δεν κόλλησε ο Κάδο και δεν πήγε στην ΑΓΡΕΚ. Έτσι, ακούστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία, ωραία. Αλλά προφανώς έτσι μεταφέρθηκε. Δεν λέω εγώ ότι κάποιος το λέει σκοπιμός. Που κάνει, ας πούμε, τη χωροθέτηση των Κάδων. Οι εργαζόμενοι με συνεργασία της υπηρεσίας του αντιδημάρχου, πώς γίνεται αυτή η χωροθέτηση? Λοιπόν, όταν ανέλαβε η τωρινή δημοτική τα καθήκοντά της από την πρώτη του χρόνου, έτσι, διαπιστώθηκε το πρόβλημα, έγινε αρχικά η καταμέτρηση των Κάδων και διαπιστώθηκε κυρίως σε δύσκολα σημεία που ήταν προσβάσιμοι κάδοι, αυτά να βελτιωθούν ή να μεταφερθούν κάπου αλλού και για θέματα ασφαλείας, έτσι. Γιατί υπήρχαν κάποιοι κάδοι οι οποίοι ήταν πάνω σε στροφές και ήταν επικίνδυνο κατά την αποκομιδή. Ξαναλέω τώρα, δηλαδή ας πούμε από τα Χλιά, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, που υπήρχαν έτσι, ποιος αποφάσισε ότι πρέπει να μεταφερθεί ο κάδος και να πάει από πάνω κοντά στο μαύρο κόλυμπο, όπως το λένε τώρα? Η υπηρεσία, λοιπόν, η υπηρεσία σε συνεννόηση με τον αντιδήμαρχο αποφασίσαν ότι οι κάδοι πρέπει να μαζευτούν σε κάποια σημεία συγκεκριμένα. Μα μισό λεπτό τώρα, για να κερδίσουν δρομολόγια. Μισό λεπτό, καταλαβαίνετε όμως ότι τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Είναι που είναι και πετάει έξω τους κάδους. Εάν του το μεταφέρεις και ένα χιλιόμετρο παραπέρα, πώς θα γίνει τώρα? Θα τα πετάει εκεί που ήταν παλιά ο κάδος, έτσι, και έχουμε και τα διαφορά. Εντάξει, αυτό είναι θέμα του πολίτη και πρέπει να συμμορφωθεί. Τουλάχιστον κάποιο καιρό που ήμουν εγώ. Δηλαδή, μισό λεπτό, πρόεδρε. Θα κουβαλάει τα απορρίμματα. Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Ναι, και θα τα πηγαίνει ένα χιλιόμετρο παραπέρα, ας πούμε, για να βρει τον κάδο που εσείς μετακομίσατε. Δεν μετακομίσαμε εμείς και δεν φταίνει οι εργαζόμενοι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί παρατηρώ τώρα ότι έχετε βάλει κατά των εργαζομένων ότι φταίνει οι εργαζόμενοι και δεν είναι μετακομίσει. Ακούστε. Οι εργαζόμενοι, εγώ respect με τους εργαζόμενους. Εντάξει. Δεν θα μου βάζετε λόγια σαν δημοσιογράφος. Δεν βάζω λόγια σε κανένα, τουλάχιστον αυτό λαμβάνω εγώ μετά τα ακούω. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, πρόεδρε, είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, διαπιστωμένο. Έτσι, χρόνια τώρα είναι αυτή η διαπίστωση. Ο εκάστοτε αντιδήμαρχος, πώς το λένε, καθαριότητας, λέει το ίδιο πράγμα. Εσείς ζητάτε παραπάνω προσωπικό. Υπάρχει όμως και το εξής φαινόμενο. Μάλλον, να κάνω την ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην καθαριότητα, από τι ώρα πρέπει να έρθουν στη δουλειά και τι ώρα πρέπει να φύγουν? Θέλετε να μας το πείτε αυτό? Στην καθαριότητα, ναι. Δηλαδή είναι ένας οδηγός. 6,5 ώρες δουλεύουν. Για πάμε, γιατί είναι και... Ωραία, ναι. Είναι 6,5 ώρες. Ξεκινάνε 5 η ώρα και τελειώνουν 11. Έτσι δεν πάει? Εντάξει. 5 η ώρα λοιπόν ξεκινάνε. Ο κύριος που είναι στο μακρύ γυαλό, που είναι οδηγός, ξεκινάει 5 η ώρα από το μακρύ γυαλό και καταλήγει. Κάνει το δρομολόγιο του και καταλήγει ανάλογα το δρομολόγιο όπως έχει και εξυπηρεσία για να κερδίζει χρόνο. Ωραία. Έτσι. Ναι. Αυτές οι ώρες που έχει ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν το φτάνουν και θέλει πρέπει να μαζευτούν οι κάδοι σε ένα σημείο για να λιγοστέψουν οι ώρες, αν το καταλαβαίνω σωστά? Λοιπόν, ναι. Το να μαζευτούν οι κάδοι σε κάποια σημεία και να κερδίσει χρόνο. Φεύγει 5 η ώρα, ας πούμε, από το μακρύ γυαλό και μάλιστα έχει και, δεν είναι υποχρεωμένος, μάλιστα από ό,τι έχω ερευνήσει λίγο πολύ, ο άνθρωπος έχει το απορροματοφόρο σταθμευμένο εκεί. Δηλαδή 5 παρα 10 πάει στο μακρύ γυαλό, στο πάρκινγκ εκεί που το έχει παρκάρει, το παίρνει και ξεκινάει το δρομολόγιο από το μακρύ γυαλό να έρθει στην Ιεράπετρα, έτσι δεν είναι? Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα. Το ωραία. Σκεπτικό του μαζέματος των κάδων ποιο ήταν? Μισό λεπτό, αυτός έχει αυτό το δρομολόγιο, έτσι? Από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 11. Σε αυτό το δρομολόγιο, έτσι. Είναι πολλές οι ώρες, είναι λίγες οι ώρες, δεν φτάνουν δηλαδή για τη συλλογή των κάδων, το άδειασμα των κάδων. Και πρέπει, ας πούμε, να συμπτυχθούν
για να μην. Ακούστε, θεωρητικά μπορούμε να πούμε πολλά. Αν θέλετε, ξαναλέω. Με τους εργαζόμενους δεν έχω τίποτα. Τους σέβομαι. Ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Γι' αυτό θα προσέχετε τι λέτε για να προσέχετε. Ωραία. Δεν κατηγορώ κανένα. Ούτε εγώ. Εγώ αυτά που λαμβάνω, αυτό που λαμβάνω στη συζήτηση το λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Το σκεπτικό πίσω από το μάζεμα των κάδων τότε που τα αποφασίσανε ποιο ήταν. Είπα, αν υπάρχουν 5 κάδοι στη σειρά σε μία αιστεία, αυτοί μπορούν να μαζευτούν σε ένα σημείο για να γλιτώσεις τα 5 σταματήματα να γίνουν ένα. Θα κερδίσεις 5-10 λεπτά όσα κερδίσεις. Όταν όμως είναι πάρα πολλοί κάδοι, αυτά τα 10 λεπτά θα είναι μισή ώρα. Εκεί λοιπόν θα κάνει παραπάνω δρομολόγιο η υπηρεσία στην περίπτωση που αυξάνεται ο όγκος των σκουπιδιών. Μιλάμε για τώρα για το καλοκαίρι. Όπως έπρεπε να βγει άλλο ένα όχημα για να κερδίσουμε, να βγάλουμε άλλο ένα όχημα το οποίο θα πάει στα ξενοδοχεία που ο όγκος είναι τεράστιος των ξενοδοχείων. Το ζητήσατε εδώ αυτό από το Δήμο, ότι θέλουμε άλλο κόμμα ένα για να πηγαίνει μόνο στα ξενοδοχεία? Δεν το ζήτησαν οι εργαζόμενοι, ο αντιδήμαρχος. Ζήτησα από την υπηρεσία αρχικά ένα απορριμματοφόρο να έβγαινε από γεμάτο δρομολόγιο στην πόλη. Και σωστό ήταν έτσι η σκέψη του, για να μπορέσει να καθαρίζει κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν θα γεμίζανε τους κάδους αργότερα. Και να μπει άλλο ένα δρομολόγιο μετά στα ξενοδοχεία στο φουλ της τουριστικής σεζόν. Στην προσπάθεια λοιπόν και μέχρι να έρθει προσωπικό, αν καταφέρουμε να μας τα εγκρίνουν από πάνω να έρθουν τα 8 μήνα τα καινούργια, για να εξοικονομήσουμε χρόνο, και όταν εξοικονομούμε χρόνο σε ένα δρομολόγιο μπορούμε να μαζέψουμε περισσότερους κάδους. Διότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο θα κάνει το δρομολόγιο το απορριμματοφόρο και θα πάει να το τελειώσει. Συμβαίνουν και έκτακτα γεγονότα. Μπορεί ξαφνικά να σπάσει ένα μαρκούτσι από ένα απορριμματοφόρο από πίσω, να μην δουλεύει δηλαδή η υπερκατασκευή, και να χάσει τη μισή μέρα την προσπάθεια να το φτιάξουν. Η μισή μέρα είναι το καλό σενάριο, έτσι. Από εκεί και πέρα οι εργαζόμενοι θα είναι στην αναμονή για κάποιο διάστημα και μετά πρέπει να συνεχίσουν να καλύψουν, να πάρουν τα σκουπίδια. Άλλες φορές, το καλοκαίρι που έχει μεγάλο όγκο σκουπιδιών, τα σκουπίδια μας γνωρίζετε ότι τα πηγαίνουμε στον Άγιο Νικόλαο. Έτσι. Έχουμε 4 καρότσες. Όταν τα αυτοκίνητα αυτά, οι νταλίκες που μεταφέρουν, έχουμε 2 οχήματα τα οποία μεταφέρουν από 2 καρότσες το καθένα. Κάνουν 3-4 δρομολόγια στο φόρτο. Αν από αυτή η μία καρότσα πάθει μία ζημιά και αναγκαστεί το απορριμματοφόρο να περιμένει στη χωματερή για να ξεφορτώσει, όταν δεν θα μπορεί να ξεφορτώσει, αυτή είναι χαμένη χρόνη τεράστια. Αυτά δεν φαίνονται καθυστερήσεις. Και μπορεί να μην ονομάζεται κάποια πράγματα. Άρα τι προτείνετε σε αυτό? Και γνωρίζετε γιατί, βέβαια, δηλαδή, ότι τις πέντε... Δεν γίνεται συντήρηση, Πρόεδρε, των οχημάτων? Όχι, δεν είναι θέμα συντήρησης. Όχι, είναι θέμα συντήρησης των οχημάτων, να είναι σε καλή κατάσταση, προκειμένου να μπαθαίνουν ζημιές, ή κάνω λάθος? Θεωρητικά, αρκετά οχήματα του Δήμου και τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει και κάποια καινούργια, έτσι, και μακάρι να πάρουμε και άλλα μελλοντικά. Μακάρι να πάρουμε άλλα. Ο εξοπλισμός τουλάχιστον είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Το γνωρίζω γιατί ήμουν και αρκετά χρόνια εκεί και το ξέρω το αντικείμενο. Έτσι. Και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί πέρα στο τμήμα διαχείρισης και συντήρησης, είτε λέγεται η διοίκηση είτε λέγεται οι συντηρητές, κάνουν τεράστια αγώνα να καλύψουν με ζημιές τις πρώτες βοήθειες που μπορώ να πω εγώ ότι προσφέρουμε, δηλαδή μια ζημιά μικρή, όπως είναι το μαρκούτσι που σας είπα πριν, για να κάτσει το αυτοκίνητο λίγη ώρα και να συνεχίσουν το δρομολόγιο. Ιδάλλως πάει στο Ηράκλειο καλοκαίρι, για επισκευή. Και πρέπει να πάνε και κάποια για επισκευή στο Ηράκλειο, διότι στην Ιερά Πέτρα, στο νομό γενικότερα, δεν έχουμε κάποιο συνεργείο που να μπορεί να καλύψει μεγάλα οχήματα. Να φανταστείτε ότι τα οχήματα, οι τακογράφοι που έχουν απάνω, πλέον οι περισσότεροι είναι ηλεκτρονικοί ψηφιακοί. Κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνουν να περνάνε από ένα έλεγχο όπως είναι το ΚΤΕΟ, να συνδέεται το εξοδοτημένο συνεργείο, να βγάζει βεβαίωση ότι λειτουργεί σωστά. Δηλαδή μία μέρα πρέπει αυτό να τώρα δεν το καταλαβαίνω, αυτή η ξενομάνια. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει ένα συνεργείο. Δεν το ξέρουμε το θέμα. Για μεγάλα οχήματα. Ωραία. Ειλικρινά δεν υπάρχει. Να.
Πάντως, σίγουρα την στρατηγική την οποία έχει εφαρμοστεί, και πάω ένα βήμα πιο πίσω σχετικά με τη χωροθέτηση των κάδων, που η στρατηγική υποθέτω ότι θα υπήρξε για το πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί. Το να συμπτυχθούν, ας πούμε, σε μια ευθεία πέντε κάδοι είναι. Σα είπα ένα τυχαίο γεγονό. Και εγώ πάνω σε αυτό το τυχαίο γεγονό αναφέρομαι. Το να υπάρξει μια σύμπτυξη κάδων, να το δώσω περισσότερο έτσι, είναι μια, πιστεύω, μεγάλη ταλαιπωρία για τους ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούν. Γιατί υποθέτω ότι αυτή η τοποθέτησή τους έγινε με κάποια στρατηγική στο να μπορέσουν να εξυπηρετούνται. Προφανώς με γνώμονα και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Φυσικά κάποιος θα είναι δυσαρεστημένος. Παιδιά, είναι αυτονόητο αυτό. Δεν γίνεται να είναι 100% ικανοποιημένοι. Εάν αλλάξουν κάδι, 100 κάδι, ας πούμε, θα είναι όλοι δυσαρεστημένοι. Δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, ούτε όλοι δυσαρεστημένοι. Επίσης, όσα χρόνια ήμουν στον τομέα της καθαριότητας, από προσωπική εμπειρία έχω να αναφέρω το γεγονός ότι με τους κάδους, έτσι, γιατί το ζήσαμε κι αυτό. Κάποιος ζητούσε ένα κάδο να πάει στη γειτονιά του για να μην μεταφέρουν τα σκουπίδια μακριά. Okay, τον πηγαίναν τον κάδο. Ξαφνικά ερχόταν ο απέναντι ο γείτονα και λέει: μα καλά, τι τον έφερατε εδώ. Εμένα με ενοχλεί αυτό. Φυγαίνει και πηγαίνει στον εκεί. Υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα, παιδιά. Υπάρχουν. Ναι. Το θέμα είναι η πλειονότητα του πολίτη να είναι ικανοποιημένη. Ένα 80% θεωρώ, κατά προσωπική μου άποψη, αν είναι ικανοποιημένο στις παροχές που του παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, τα πράγματα είναι θετικά. Δεν γίνεται να είναι, παιδιά. Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ναι. Ο καθαρισμός των κάδων, κάθε πότε γίνεται? Δεν γίνεται, άστο. Όταν πλήσιμο τον κάδο. Κοιτάξτε, θα δείτε, υπάρχει ένα κάδο πλυντήριο, το οποίο είναι παλιάς τεχνολογίας, έτσι, και έχει βγει αρκετές φορές, ωστόσο θα δουλέψει 2-3 μέρες και μετά δημιουργούνται προβλήματα. Επισκευάζεται. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι προς επισκευή. Ωστόσο, εξ όσο γνωρίζω, έτσι. Και πάλι εκεί υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. Διότι αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα απαιτεί ένα εξειδικευμένο άτομο να είναι από πίσω. Έτσι. Και δεν λέω δύο έπρεπε να είναι, μιλάμε για ένα, γιατί αυτό δεν έχει το τράβηγμα του κάδου του γεμάτου για να μεταφέρει τα σκουπίδια. Ωστόσο, στην παρούσα φάση πρέπει να γνωρίζετε ότι σε δύο αυτοκίνητα τουλάχιστον βγαίνουν με πλήρωμα ένα άτομο πίσω. Με ένα άτομο πίσω, το οποίο εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Και οι εργαζόμενοι βάζουν πλάτη σε αυτό, διότι φανταστείτε, τα δύο άτομα τον τραβάνε ένα κάδο που είναι γεμάτος και είναι γύρω στα 500-600 κιλά, να τον τραβάει ένας. Σε πόσους κάδους θα έχει την αντοχή μετά να μην εξουθενωθεί αυτός. Και αυτό γίνεται σε συνεχόμενη βάση. Βέβαια υπάρχει το θέμα της ασφάλειας. Εάν είναι ένας μόνος από πίσω, εκεί που πατάνε στο πακαράκι και πέσει, ο οδηγός ενδέχεται να μην τον πάρει άμεσα χαβάρι. Υπάρχουν βέβαια κάμερες πίσω, αλλά αυτά τα δευτερόλεπτα μπορούν να είναι κρίσιμα. Έτσι. Και το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων είναι τεράστιο. Είχαμε πριν μερικά χρόνια ένα θανατηφόρο ατύχημα, το γνωρίζετε, έτσι. Και έτσι εκεί ήμουνα, μετά από 2 λεπτά ήμουν εκεί, είχε γίνει και έξω από την Αγρέξ. Μην φτάξουμε εκεί. Στην Αθήνα βλέπετε τι γίνεται. Τουλάχιστον εδώ θεωρώ πως υπάρχει, προσέχουν εκεί οι εργαζόμενοι, γνωρίζει ο κόσμος κάποια πράγματα και είναι λίγο περισσότερο προσεκτικός. Το καλοκαίρι τώρα που υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, διπλάσια προσοχή και τριπλάσια προσοχή. Σωστά. Και γι' αυτό βγαίνει πρωί-πρωί το απορριμματοφόρο, για να μην κολλήσει και σε μεγάλη κίνηση. Για το πρωί, βέβαια, το πρωί, παιδιά. Σκεφτείτε, εσείς, το έχω συναντήσει εγώ, 7 η ώρα το απορριμματοφόρο μέσα στην πόλη, να μαζέψεις 3 κάδους που βιάζεσαι εσύ να πας στη δουλειά σου, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και άγχος και οτιδήποτε. Βγαίνουν πιο νωρίς, το οποίο αρκετές φορές μέσα στην πόλη είναι επικίνδυνο, γιατί τα βράδια υπάρχουν και ασυνείδητοι που μπορεί κάποιος να έχει πιει και να πάρει το αυτοκίνητο που δεν πρέπει να το κάνει. Και ξέρετε τι μπορεί να γίνει, έτσι. Ναι, υπάρχουν πολλά θέματα ασφάλειας, ειδικά στο τομέα το συγκεκριμένο της καθαριότητας που λέτε, για τους οδηγούς, και δηλαδή για τα απορριμματοφόρα.
Οπότε θα μείνει έτσι τελικά, λέτε. Δηλαδή θα συνεχίσει αυτή η σύμπτυξη κάδων παρόλο τη διαμαρτυρία. Κοιτάξτε, και ο Δήμαρχος, θα πω και τον άκουσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το εντέλεσθε που του έδωσε, δεν του έδωσε εντέλεσθε για την εργασία των εργαζομένων, ότι δεν δουλεύουν εργαζόμενοι. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Το εντέλεσθε το έδωσε για να γυρίσουν οι κάδοι εκεί που ήταν. Έτσι. Ναι. Είναι δικό το θέμα, δικιά του ευθύνη. Κάποιοι κάδοι ενδεχομένως, αν είναι σε σημεία τα οποία χρήζουν ασφάλεια στην αποκομιδή, εκεί πρέπει η ίδια υπηρεσία με εντολές να τελειώσουν, να τελειώσει άμεσα. Για τα χιά, να βρούνε θέμα. Το έχουμε πει. Τι θα κάνεις τώρα εκεί, γιατί αυτό, αυτός η φτύχη χωροθέτηση είναι χρόνια τώρα. Έτσι, μπορεί να φύγει ο κάδος να πάει μετά προς τα πάνω. Μα όλα τα χρόνια το πού είναι το δεν πρόβλημα. Δεν ξέρω αν πάει ένα χιλιόμετρο ή δύο ή τρία, έτσι. Εννοεί και ότι δεν μπορεί να πάει σε απόσταση που δεν θα εξυπηρετεί. Αλλά πρέπει να πάει σε μια απόσταση που θα εξυπηρετεί. Το παράδειγμα λοιπόν αυτό. Γιατί πού είναι το πρόβλημα ασφάλειας εκεί. Πού είναι το πρόβλημα ασφάλειας. Στην ανηφόρα και στην κατηφόρα, όπως είναι και στην Αγία Φωτιά, δεν είναι το πρόβλημα το κατεβαίνει. Το πρόβλημα το ανεβαίνει το όχημα και πώς θα στρίψει. Πρέπει να στρίψει απάνω. Αλλιώς πρέπει να πάει απέναντι να περάσει διπλή γραμμή. Ωστόσο, πρέπει να βγει με φόρα και να βγει ξαφνικά στον δρόμο. Υπάρχει θέμα αν έστε κάποιο αυτοκίνητο. Μπορεί να μην το δει. Θα δημιουργηθεί ατύχημα. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν διαφωνώ. Αυτά θέλω να λύσουμε και τα συζητάμε ήδη. Είναι παράξενο το σημείο αυτό. Ωραία. Αλλά τόσα χρόνια εξυπηρετείται μια κατάσταση. Μα συνέχεια το συζητάμε και συνέχεια το λέμε. Συνεχώς το λέμε. Θα φτάσουμε στο σημείο να γίνει χτύπα ξύλο κάποιο ατύχημα και θα πούμε το λέγαμε. Όχι. Δεν είναι να το λέμε. Έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος καλά κάνει και λέει αυτά που λέει, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες θα τα φέρνουν. Ωστόσο, θα επαναλάβω άλλη μια φορά. Αυτό που τουλάχιστον μου έκανε εμένα, δεν μου έκανε καλή εντύπωση, ήταν το γεγονός ότι φάνηκε ότι οι πόλοι είναι βρώμικοι, γιατί δεν είναι εργαζόμενοι. Προφανώς δεν είναι εργαζόμενοι. Ναι, κοιτάξτε, όλοι μαζί φταίμε. Και οι πολίτες και η στρατηγική του Δήμου, του αντιδημάρχου και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, παιδιά, όχι, οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ας πούμε, φαινόμενα του πάω στη δουλειά μου αντί 5, πάω 7, ας πούμε. Ή κάνω. Παιδιά, μα τι είναι αυτά τώρα που λέτε, υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, τι δεν γνωρίζω εγώ, ή να πάει στη δουλειά του, να πάει 5 και πάει 7. Ναι. Λέω τώρα παράδειγμα το ανέφερα το 5. Μα δεν είναι το... κάποια πράγματα. Μην τρελαθούμε. Ναι, οπότε είναι συνεπή. Εδώ υπάρχει έλλειψη προσωπικού και να λείπουν και αυτοί που είναι λίγοι να μην πηγαίνουν καθόλου. Υπάρχει υπερβάλλον... και ακόμη κάτι και θα σα το μεταφέρω. Υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση και μια ιδιαίτερη συμπεριφορά στου ανθρώπου που έρχονται δίμηνα, εξάμηνα, μεσό ΑΕΔ κτλ. Που προφανώς και λόγω της κούρασης της χρόνιας μεταφέρονται ευθύνες που δεν αρμόζουν στα εξάμηνα. Αυτό μου λένε. Δηλαδή, για να το καταλάβω. Δηλαδή αυτό που μου λένε, να το πω πώς μου το λένε. Ναι, πες το, δεν υπάρχει κανένα. Λοιπόν, αυτό που μου λένε και το λέω πώς μου το λένε, ότι βολεύονται οι μόνιμοι με τους εξάμηνα, ο ΑΕΔ και τα λοιπά. Και ότι ακούστε. Μεταφέρουν όγκο δουλειάς. Το μεγαλύτερο μέρος όγκο δουλειάς και αυτό είναι μια. Ναι, αυτό μεταφέρουμε. Εντάξει, το κατάλαβα τι λέτε. Αυτά είναι τώρα για μένα ανηθικότητες, να μην πω ιδιότητες. Ακούστε τι γίνεται. Είμαι στο Δήμο 25-26 χρόνια. Όσα χρόνια είμαι στο Δήμο, παρατηρείται το γεγονός στους καλοκαιρινούς μήνες, αν προλάβουμε και κάνουμε έγκαιρα τις προσλήψεις, να τις πάρουμε δηλαδή από τον Απρίλιο που να τελειώσουν τέλος του χρόνου ή το Γενάρη. Έρχονται 8 μήνες συμβασιούχοι. 10, 15, 20, 5 όσους προβλέπετε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ή όσους μας εγκρίνουν από πάνω. Τα τελευταία χρόνια μετά τα μνημόνια βέβαια έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι εργαζόμενοι που μπορούμε να προσλάβουμε λόγω και του προϋπολογισμού. Οι εργαζόμενοι που έρχονται αυτοί είναι λογικό ότι θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ειδικότητες. Είτε θα είναι συνοδεία απορριμματοφόρων αποκομιδής, είτε θα είναι έξω πεζή καθαριότητα, είτε θα είναι οδηγή. Είτε και κάποιες φορές προλαμβάνουμε ισχυριστές για τα μηχανήματα. Σας έχω πει, στην παρούσα κατάσταση, γιατί αυτό συμβαίνει κατά κόρον, να το πάρουμε και πίσω, στην παρούσα κατάσταση οι εργαζόμενοι είναι 2 χρόνια, έχουν συσσωρευτεί τα ρεπά και οι άδειες τους. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι
οι παρατασιούχοι, οι λεγόμενοι που λέμε, που δουλεύουν από το 17 και είναι με δικαστικές εντολές και οι οποίοι έχουν, είναι μέχρι τον Νοέμβριο. Να. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν τις άδειες τους και τα ρεπά τους πριν λήξει θεωρητικά η σύμβασή τους ή πριν το δικαστήριο, γιατί θα τα χάσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν βάλει πλάτη και έχουν και 10 και 15 και 20 ρεπά και λένε, ρε παιδιά, θα δουλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή με την ελπίδα ότι το δικαστήριο θα είναι θετικό, που μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, θετικά είναι τα δικαστήρια, μέχρι να καταφέρουν κι αυτοί μήπως και μονιμοποιηθούν, και βάζουν πλάτη κινδυνεύοντας να χάσουν και τα ρεπά τους. Έρχονται μετά, ανανεώνουν τη σύμβασή τους κατά κάποιο τρόπο με το δικαστήριο και κάποια στιγμή πρέπει να τα πάρουν κι αυτοί. Έρχονται λοιπόν οι συμβασιούχοι και αναγκαστικά θα φύγουν κάποιοι που έχουν συσσωρεύσει τεράστιες άδειες. Και η υπηρεσία πάλι με το ίδιο προσωπικό μένει ουσιαστικά. Διότι εάν συνεχίσουν και δουλεύουν οι όλοι, προχωρνάνε, θα καλυφθούν. Ακούστε να δείτε, τα ρεπά θα πρέπει να τα πάρουν. Τις άδειες τους θα πρέπει. Δηλαδή, όχι, ας πούμε, εντάξει, μωρέ, στο φιλό, δεν μπορεί να δουλέψει ένας εργαζόμενος όταν μου λέτε τόσα χρόνια έχει να πάρει την άδεια του. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Τι να πει αυτό. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει να πάρει ένα μήνα άδεια, θα πάρει ένα μήνα άδεια. Τέλος. Μα εδώ αυτό συζητάμε για τώρα. Να το πάρει, δεν ξέρω, να κόψει το λαιμό. Μα δεν μπορεί να πει τα κουπίδια. Θα γεμίσει τα κουπίδια μετά. Να το διεκδικήσετε αυτό. Δεν γίνεται. Το διεκδικούμε, το διεκδικούμε, ρε παιδιά. Το τομέα της καθένας. Απ' την άλλη, αυτό είναι υποχρέωση του Δήμου να βρει και τη σωστή. Πώς το λένε, προγραμματισμό και να πάρουν άνθρωποι να κάνουν τις σιγοπές, να ξεκουραστούν. Δεν μπορεί να δουλέψει ένας εργαζόμενος χωρίς ξεκούραση. Βλέπετε. Απ' την άλλη πάλι, υπάρχει αυτό το bullying μεταξύ σας. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει bullying, Δεν υπάρχει bullying τώρα. Μονίμων μεταξύ των. Δεν υπάρχει τώρα, μην ακούω τέτοιες βλακίες. Αυτό μεταφέρω. Ειλικρινά, εγώ δεν βιώνω. Όχι, όχι, καλά κάνετε. Εγώ δεν βιώνω και δεν ξέρω. Μεταφέρω. Όπως λέω για τους μόνιμους που λέτε ότι βάζουν πλάτη, κακώς βάζουν πλάτη. Το ίδιο λέω και για τους. Όλοι οι εργαζόμενοι βάζουν πλάτη. Ναι. Και οι συμβασιούχοι βάζουν πλάτη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Οι συμβασιούχοι όμως θα δουλέψουν 6 μήνες και 8 μήνες και θα πήγουν μετά τα παιδιά. Οι άνθρωποι να ξαναβρούν. Εννοείται. Θέση, εννοείται. Οπότε. Μακάρι, αυτό λέμε, να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία. Μακάρι να κάνουν μόνιμες προσλήψεις, να μπορέσουν να δουλέψουν και οι θέσεις, οι κενές να πληρωθούν, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλοι. Δεν σημαίνει το πρόβλημα μόνο εδώ. Δεν είναι μόνο στο Δήμο Ιεράπετρας. Έτσι. Okay. Δεν είναι μόνο στο Δήμο Ιεράπετρας. Είναι παντού. Γιατί τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Έχουν σχεδόν απαγορεύσει τις προσλήψεις και έχουν αυξηθεί αρμοδιότητες. Ρίξε στο Δήμο, πάρε, δίμε, κάνε και με μειωμένα κονδύλια. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή σε 10 χρόνια οι Δήμοι δεν θα έχουν προσωπικό. Και ο ιδιώτης δεν είναι η πανάκια. Δεν είναι η πανάκια. Μα ακούστε, παιδιά, τώρα, επειδή το έχουμε ζήσει και ακόμα και στον Άγιο Νικόλαο που το εφαρμόσανε, πρώτον, για να προσλάβεις προσωπικό πρέπει να έχεις λεφτά στον προϋπολογισμό σου. Εφόσον έχεις λεφτά στον προϋπολογισμό σου, θα σου εγκρίνει, τα λέω τώρα γυναικόλογα έτσι, αλλά στην ουσία του πράγματος, θα σου εγκρίνει η κεντρική διοίκηση από πάνω ότι μπορείς να πάρεις 14 εργάτες καθαριότητας, ξέρω εγώ. Εφόσον υπάρχει στον προϋπολογισμό σου, από τα ανταποδοτικά σου. Εάν δεν έχεις τον προϋπολογισμό, πώς θα δώσεις τον ιδιώτη, από πού θα τα βρεις τα λεφτά. Θα επιβαρύνεις τον πολίτη με παραπάνω και ο ιδιώτης τι θα κάνει. Θα δουλέψει ένα-δύο μήνες και μετά θα δημιουργηθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον Άγιο που το είχε δώσει το 9. Είχε δώσει την καθαριότητα, το φιλέτο μέσα στην πόλη το 9 με 600.000, με 1.200.000, ενώ όλη η καθαριότητα μαζί με τα χωριά τότε εκτός της Νεάπολη του κόστιζε 600.000. Ή ο ιδιώτης στην πόλη με ένα 200, κράτησε ο Δήμος τα χωριά που του κοστίζαν άλλες 300.000, δηλαδή πήγε 1,5 εκατομμύριο όλο το παραμύθι αντί για 600.000 και στο τέλος έκανε προσπάθειες ο τότε Δήμαρχος, μέσα στο 8μηνο την έσπασε τη σύμβαση. Να, γιατί ιδιώτης δεν συμφέρε. Έχει αρθεί, μου λέει ένας φίλος εδώ, περιορισμός των προσλήψεων. Έχει αρθεί, ουσιαστικά. Αλλά δεν ξέρω. Ναι, έχει αρθεί. Για τα ανταποδοτικά, στους Δήμους είναι η καθαριότητα και η ίδρυυση. Έτσι. Ο περιορισμός των προσλήψεων ουσιαστικά δεν είχε αρθεί, είναι ένα προς ένα. Και εφόσον εγκρίνουν από τα κεντρικά, δεν θα λέμε ότι μπορεί να προσλάβετε, αλλά δεν θα πείτε να προσλάβετε, γιατί σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και σου λέει στον προϋπολογισμό σου έχεις λεφτά από τα ανταποδοτικά. Και τα ανταποδοτικά του Δήμου ουσιαστικά πώς είναι. Τα ανταποδοτικά ο Δήμος για την καθαρότητα τα λαμβάνει μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Έτσι, όταν το ρεύμα
εμένα σαν πολίτης μου έρχεται 500 ευρώ, αλλά όλοι γνωρίζουμε τις καταστάσεις που ζούμε και με την ακρίβεια και αυτά, και δεν μπορώ να το πληρώσω, αλλά θα πάω να πληρώσω 200 τώρα για να μην το κόψουν, και τον άλλο μήνα θα βάλω άλλα 200. Ο Δήμος στο τέλος του χρόνου, εκεί που προϋπολόγιζε να εισπράξει από τα ρεύματα τότε 1 εκατομμύριο, λέω ενδεικτικά μια τιμή, έτσι, εισπράττει 500.000, γιατί ο πολίτης, χωρίς να τον κατηγορώ, μην παρεξηγηθώ, έβαλε τόσα λεφτά. Αυτά που πλήρωσε, αυτά θα πάρει ο Δήμος. Άρα ο προϋπολογισμός του Δήμου θα συνταχθεί με τα 500 χιλιάρικα. Τι προσωπικό θα πάρει με τα 500 χιλιάρικα μετά? Τι προσωπικό θα πάρει? Όλο είναι μία αλυσίδα που, αν δεν λειτουργεί ένα αλυσίδα πάνω σε ένα γρανάζι, που αν δεν λειτουργήσουν όλα σωστά και σπάσει κάτι, δημιουργούνται ένα σωρό θέματα. Και εκεί έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας και βλέπετε πώς είμαστε όλοι. Όλοι δουλεύουμε για να ζήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το αυτό, Πρόεδρε, πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται για τους εργαζόμενους, ότι είναι κατώτεροι. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον δεν έχει έρθει στα αυτιά μου. Δεν έχει έρθει στα αυτιά μου κάτι τέτοιο. Ωραία, όποιος εργαζόμενος... 4 μηνύματα διαφορετικά, δείτε το όμως. Παιδιά, όποιος εργαζόμενος από αυτούς εννοείται ότι υπάρχει μύθια, θα έρθει σε μένα, εγώ είμαι ο πρόεδρος εργαζομένου, μπορεί να απευθυνθεί σε μένα, είτε πάντα το τηλέφωνο μου, την πόρτα μου ανοιχτή. Εννοείται. Μπορείτε να το δείτε και εσείς ο ίδιος. Εννοείται. Λοιπόν, και δείτε τι θα γίνει με την καθαριότητα, πώς θα γίνει, συζητήστε και με τον Δήμαρχο, με τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι, όλοι πρέπει να συνεργαστούμε, και όταν λέω όλοι, και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και με ένα καλό προγραμματισμό η συγκεκριμένη αντιδημαρχία και ο πολίτης, να σέβεται και τον εργαζόμενο που δουλεύει υπ' αυτές τις συνθήκες, κάτω από αυτές τις συνθήκες όπως περιγράψαμε. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό του σεβασμού του εργαζόμενου. Είναι λίγο παλιό. Συνάδελφος δούλευε στο τότε, ο δρόμος ήταν ακόμα ανοιχτός, 23, δούλευε στη ΣΤΟΑ που λέμε, ήταν πίσω από το ζαχαροπλαστείο του Πάνταλου εκεί πίσω. Έτσι, είχε κάποιους κάδους παλιά εκεί μέσα. Σωστά. Και κατεβάζαν τα σκουπίδια από πάνω από τη ΣΤΟΑ που έχει αρκετά διαμερίσματα. Λοιπόν, ήταν μία εργαζόμενη και υπήρχαν παράπονα για την εργαζόμενη ότι δεν καθάριζε. Δεν καθάριζε εκεί. Ρε παιδιά, εγώ πάω, καθαρίζω, αλλά μετά τα πετάνε από πάνω, λέει, τα σκουπίδια, λέει, αποκλείεται. Είχε ο τότε δήμαρχος, λοιπόν, και πάει να κάνει επιτόπια έρευνα, ας το πω έτσι. Και της λέει, εδώ μου κάνουν τα παράπονα, λέει, δήμαρχε, από πάνω, λέει, πετάνε τα σκουπίδια, τη σακούλα και σημαδεύουν τον κάδο. Δεν προλαβαίνει να το πει και πέφτει η σακούλα πάνω στον δήμαρχο, παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Υπάρχουν και τέτοια, ναι, δεν διαφωνώ. Υπάρχουν και τέτοια. Λοιπόν, δείτε πώς να το διαχειριστείτε όλο αυτό το θέμα όλοι μαζί, να το διαχειριστούμε όλοι μαζί. Κύριε Πρόεδρε, έτσι κανένας δεν θέλει να είναι απέναντι σε κανένα εργαζόμενο, ειδικά σε αυτή τη σκληρή δουλειά, παιδιά, που έχουν οι εργαζόμενοι, υπερβάλλουν αυτό τα τελευταία 2 χρόνια, ειλικρινά υπερβάλλουν αυτό. Υπερβάλλουν αυτό. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι εργαζόμενοι φταίνουν για όλη την κατάσταση αυτή. Όχι, δεν είπαμε. Η έλλειψη τα δημιουργεί όλα αυτά. Η έλλειψη τα δημιουργεί όλα αυτά. Η έλλειψη προσωπικού λοιπόν δημιουργεί όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε, έτσι. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.